Παιδιά. Παιδιά, εδώ ήταν Άννη Λάουρα. Εγώ που έχω υψηφοβία, μόνο που το είδα σκιάχτηκα λίγο. Αυτό είναι διασκέδαση. Δεν είπα ότι δεν είναι ωραίο, παιδιά. Είναι καταπληκτικό. Ναι, δεν το έχω κάνει, αλλά μόνο που το είδα λίγο το φοβήθηκα. Αισθάνεσαι ασφάλεια στο αερόστατο. Δεν είναι και παραπέντε που νιώθει. Δεν βλέπει από κάτω σου τίποτα. Ναι, δεν έχει και άδικο. Μ' άρεσε ο Αγγελόπουλο. Άρε, που τα κάνω. Τι έχει πάθει ο Αγγελόπουλο. Μια χαρά. Βγάζει αυτό το. Μην το πει, γιατί έχει και πολλού φάντε. Ναι, όλο αυτό που κάνανε, ο Αγγελόπουλος ήταν ξυπόλυτος, ούτε παπούτσια, τίποτα. Σκέψου πόσο έχει σκληρύνει. Έχει σκληραγωγηθεί, όχι πατούσα και το πόδι μου, μην το γελάς. Και στο εστιατόριο ξυπόλυτος. Γιατί το πρόσεξα από Κώστα, στο νησί είναι ο άνθρωπο, στο νησί. Ξυπόλυτο κινείται. Φύγανε, πήγανε που τα κάνα, που είναι πόλη. Δεν πήρε παπούτσια. Όχι, παιδιά ήταν ξυπόλυτο. Μήπως έχει χάσει τα παπούτσια και δεν τα έχουν αντικαταστήσει. Πώς τα έχει δώσει με τα σάντουιτ. Να θέλει να γιώνεται, ρε παιδιά. Μήπως τα έχει δώσει ανταλλαγή και τα παπούτσια. Αυτή για να φάει κανένα σαντουιτσίνη. Γιατί αυτό το καβουρο τέτοιο μάλλον δεν του χόρτιζε πάρα πολύ. Τον αγαπώ. Εν τω μεταξύ, παιδιά, αυτό που έκανε στην Ευρυδίκη, που τη είπε σκέψω ότι είσαι με την Κίνθια τώρα ανιψάκι, είναι βαφτιστήριο, δεν έχω καταλάβει και ότι έχει πάει στο Λίνα Αρκουδάκι. Όχι, όχι. Είναι θετικός προγραμματισμός. Είναι η βάση του νευρολογικού προγραμματισμού. Δεν ξέρω αν το έκανε. Αυτό θα τρελαθώ. Αυτό δεν το κάνει πάντα συνειδητά. Δεν έχω ακούσει το άλλο. Ρε κότσου, ρουφιάνι, βάλει βιτζίνου, ρε. Δεν έχω ακούσει. Καλά, κοροϊδεύετε. Αλλά κάποιοι άνθρωποι, σας είχα πει ότι και ο Ολυμπιονίκης στους κρίκους μας, ο Λευτέρης ο Πετρούνιας. Τώρα συγκρίνεις τον Πετρούνια με τον Τζάνο στο Survivor. Όχι, βρέγα, δεν το συγκρίνω. Αλλά κάποιοι άνθρωποι χωρίς να έχουν διδαχτεί NLP το κάνουν. Δηλαδή, ο Πετρούνιας μου είχε πει τότε στη συνέντευξη και είχα μείνει με το στόμα ανοιχτό ότι πριν πάρω το βραβείο είχα ζήσει αυτή τη στιγμή πολλές φορές στη φαντασία μου. Αυτό είναι σαν προγραμματισμός. Πήγε Ευρυδίκη. Πιστεύοντας ότι θα κερδίσει για την Κίνθια το αρκουδάκι. Εγώ πιστεύω ότι η Κίνθια είναι κάτι συνθηματικό και το αρκουδάκι είναι σαν να της κλείνει το μάτι. Αρκουδάκι στην Κίνθια. Σκέψου, ο καθένας με τις προσλαμβάνει ζέστο. Για Κίνθια σου μιλάνε και για αρκουδάκια. Ο καθένας είναι συνθηματικά του σταματήνα. Μπορεί να είναι. Αλλά τη λέει, σκέψου ότι είσαι με ένα παιδάκι που αγαπάς τώρα τι είναι βέβαια. Λίγο μπαρμπάρια όμως για θετικό προγραμματισμό. Μα του βγαίνει, παιδιά, με την προσωπική ασυνέστητα. Και ο κατακτητής και τον Μπαρμπάριαν και ο Κόναν ο Βάρβαρος και η Κίνθια και το αρκουδάκι. Και τώρα το βλέπω, παιδιά, οι άνθρωποι είναι έρωτα. Δηλαδή υπάρχει... Έρωτα. Καλά, καλά, τρεις μήνανε, μην τρελαίνεσαι. Να ρωτήσω κάτι τη Σταματίνα που ξέρει. Αυτός ο θετικός οραματισμός. Και οραματισμός. Και οραματισμός. Εκδηλώνεται μέσω της προσωπικότητας του καθενός διαφορετικά. Δηλαδή, αν παίζεις πιάνο... Γιατί είναι ερώτηση παγίδα αυτή. Αν έχεις βγάλει την κράβα, είναι διαφορετικό. Αν έχεις πάει στο Χάρβαρντ ή στο παλαιό ψυχικό, είναι διαφορετικός πάντα. Εξαρτάται, παιδιά, τι λέτε. Εξαρτάται τι θέλεις. Και απλά πρέπει όταν το οραματίζεσαι να βιώνεις το συνέστημα του τετελεσμένου. Δηλαδή ότι αυτό που οραματίζεσαι, αυτό που οραματίζεσαι να νιώθεις ότι συνέβη. Θέλω να δούμε όμως πόσο ο Ντάνος του βγαίνει το σκιαθύπτικο. Αυτό που έλεγε. Κάτι το σκιαθύπτικο. Για δες αυτό και θα καταλάβεις. Πάμε. Παίζω και πούτα. Όχι! Πούτα! 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 Γεια σου, ρε πουτάκα. Βάλε μου ξανά το τελευταίο στιγμιότυπο. Όχι, ένα αυτό. Όχι, ρε πουτάκα. Ένα, ούμε. Είδαμε, μαγκές, τι γίνεται. Παιδιά, ο άνθρωπος είναι αρσενικό. Έλα, ξέρεις από εσύ. Σήκω λίγο, σήκω λίγο. Θέλω να το κάνει, βάλτε τον Ντάνο και θα το κάνει ο Κώστας μετά. Βάλε τον Ντάνο. Με το που κατεβείς στο αεροπλάνο, με το που κατεβείς στο αεροπλάνο, παίρνεις ανάσα. Άρε, πουντα. Παίζω να διακούτα να το δω. Πουντα. Πουντα. Γεια σου, ρε πουντακά. Δεν δώνεται κιόλα. Άλλη μία, το τελευταίο.